Για καλημέρα ή καλησπέρα ανάλογα από ό,τι βλέπετε το βίντεο Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα Θα εξηγήσω πώς λειτουργούν οι σκέψεις Και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις αρνητικές σκέψεις Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το νου Την νοητική κατάσταση Θα εξηγήσω λίγο πώς λειτουργούν τα πράγματα Έχω μηνύματα από πάρα πολλά παιδιά που μου λένε Ότι έχω μεγάλο θέμα με τις αρνητικές σκέψεις Και ποιος δεν έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό τη ζωή μα διέπεται από αρνητικέ σκέψει. Και τελικά, πόσο σημαντικό είναι να αλλάξουμε την οπτική μα, τι πεπιθήσει μα και τι αντιλήψει μα, τα, αυτά τα στερεότυπα που έχουμε για τον ίδιο μα τον εαυτό. Και όταν θα αλλάξουμε τα στερεότυπα ουσιαστικά, όταν θα αλλάξουμε αυτή τη βαθιά ρίζα, θα την βγάλουμε και θα φυτέψουμε καινούριου πόρου μέσα σε αυτά τα έντονα στερεότυπα, τα δυνατά στερεότυπα τα οποία μας έχουν δημιουργήσει, έχουμε δημιουργήσει, τότε ουσιαστικά είναι που θα δεις τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή σου και τότε θα αρχίσουν να αλλάζουν επίσης και οι σκέψεις σου. Επίσης, το like στο βίντεο, ανεβάζω καθημερινά βιντεάκια για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο, ε, μπορείς να κοινοποιήσεις το βίντεο. Είχε ένα κουμπί. Κοινοποίηση. Κοινοποίηση, αντιγραφή και το στέλνει, το ανεβάζει σε όποια πλατφόρμα θέλει, το στέλνει σε όποιον φίλο σου θέλει για να μοιράσει αυτή την όμορφη γνώση, αυτή την γνώση η οποία θα βοηθήσει και θα βάλει τη γνώση αυτή στη ζωή σου και ουσιαστικά θα σε βοηθήσει για να εξελίξει τη ζωή σου. Θα σε βοηθήσει για να φύγει από τον καναπέ, να φύγει από τη θλίψη, να φύγει από την κατάθλιψη, να φύγει από τι καταστάσει οι οποίε έχουν φέρει σε αυτό το επίπεδο στη ζωή σου. Αλλάζει τον τρόπο σκέψη σου, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά έβλεπες τα πράγματα τόσο καιρό εδώ μέσα και μετά εκεί έξω. Επίσης, μπορείς να σχολιάσεις κάτω βίντεο την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, την αγάπη σου, οτιδήποτε και αν θέλεις να σχολιάσεις. Σας αγαπάω παιδιά, είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί, θα αναλύσω σε λιγάκι. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητα του πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της συνείδησης στη γαλαξία, στο γαλαξία μας. Στο σύμπαν μα, σε οποιονδήποτε το χρειάζεται, είναι για τη διεύρυνση τη δόνηση. Είναι για να ανεβάσουμε την δόνηση. Είναι για τη διεύρυνση τη αγάπη. Εδώ, από αυτό το πεδίο των συναισθημάτων, από αυτό το πεδίο εδώ τη καρδιά, από αυτό το πεδίο που όταν θα αρχίσει να ανοίγει και πραγματικά θα αρχίσει να σε αγαπά, τότε θα καταλάβει ποια είναι η ουσιαστική αλήθεια, ποια είναι η ουσιαστική σου ύπαρξη και πώ μπορεί ουσιαστικά να αλλάζει τη ζωή σου. Η αγάπη είναι μια μετασχηματιστική ενέργεια την οποία σαν μονάδα μπορείς να την αντιληφθείς μόνο και μετά στο συλλογικό κομμάτι. Αλλά είναι μια πάρα πολύ δυνατή ενέργεια και όπως έχω πει δεν είναι η αγάπη για το κουτάβι σου, δεν είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπό σου, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι αυτή η ενέργεια από την οποία είσαι φτιαγμένο, από αυτή την ενέργεια από την οποία, με την οποία σε δημιούργησε ο δημιουργός και την έχεις βαθιά μέσα σου. Απλά χρειάζεται να την ενεργοποιήσει. Χρειάζεται να την βρεις ξανά, να την ανακαλύψεις, να την ξεθάψεις. Να τη βγάλεις από το κρυμμένο χρονοτούλαπο. Να ανοίξεις την πόρτα, τη, τουλάπι ντουλάπι και να της πεις βγες έξω από εδώ και πέρα αποφασίζω εγώ ότι θέλω να σε έχω στη ζωή μου καθημερινά. Και ξέρεις τι, αυτό το, αυτή η ενέργεια είναι ουσιαστικά που θα μετασχηματίσει και τις σκέψεις σου. Μιας και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα για αρνητικέ σκέψει. Έχω, έχω ακούσει πάρα πολλά παιδιά που λένε και συμβουλέ που δίνουν πάρα πολλοί κόσμοι. Και ακόμα και ειδικοί που δίνουν τέτοιε συμβουλέ. Σκέψου θετικά. Μη σκέφτεσαι αρνητικά. Μη σκέφτεσαι συνεχώ αυτό το συμβάν που συνέβη. Μη σκέφτεσαι συνεχώ τον σύντροφό σου ο οποίο με τον οποίο χωρίσατε, μη σκέφτεσαι συνεχώ αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο τσακωθήκατε, μη σκέφτεσαι συνεχώ αρνητικά και δημιουργεί προβλήματα στη ζωή σου. Πραγματικά δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι που δίνουν αυτέ τι συμβουλέ, δεν ξέρουν ακριβώ πώ λειτουργεί το σύστημα, πώ λειτουργεί το μυαλό και πώ λειτουργεί το σώμα. Για να αλλάξει λοιπόν η αρνητική σκέψη, δεν μπορεί να αλλάξει με το συνειδητό σου κομμάτι, με το 5%. 5% συνειδητό, 95% υποσυνειδητό, συνειδητός νους. Υποσυνειδητός νου, μεταξύ συνειδητού και υποσυνειδητού είναι ο υπεραναλυτικός νους.